Ανίκητος είσαι, ήταν ο χρησμός της Απολλώνιας Πυθίας. Και ο ήλιος έλαμψε για να φωτίσει το βήμα και τη σκέψη του μεγάλου οραματιστή Αλέξανδρου. Στις 23 Ιουλίου του 356 π.Χ. γεννήθηκε στην Πέλα, την πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο γιος του Φιλίππου και της Ολυμπιάδας. Εκείνη η νύχτα σημαδεύτηκε από μεγάλα παγκόσμια γεγονότα και έντονα φυσικά φαινόμενα. Στον ευλογημένο τόπο της Μακεδονίας, στην Πέλα, γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Αλέξανδρος, η καταπληκτικότερη μορφή της παγκόσμιας ιστορίας, που επηρέασε και σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία της ανθρωπότητας. Στα νεανικά του χρόνια ευτύχησε να μαθητεύσει παρά τους πόδας του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, του πνευματικού του πατέρα, που ενστάλλαξε στο νεαρό Αλέξανδρο όλη τη γνώση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Φωτισμένος με ένθεη παραφορά και δίψα, οραματίστηκε την παγκοσμιοποίηση του κλασικού πολιτισμού σε μια ελεύθερη οικουμένη με τις αρχές της ισοπολιτείας, που θα προάγεται η δημοκρατία στην αξία άνθρωπος. Σε ηλικία μόλις 20 χρόνων και μετά το θάνατο του Φιλίππου, στέφεται βασιλιάς της Μακεδονίας για να τεθεί μετά από 2 χρόνια αρχηγός της Πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών. Εδώ αρχίζει και η μεγάλη του περιπέτεια, το ταξίδι στο άγνωστο, εκεί που συναντιέται η ζωή με το θάνατο. Το 334 π.Χ. οι Πανέλληνες, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο, περνούν τον Ελίσποντο και δίνουν τις πρώτες νικηφόρες μάχες. Στην Τρία προσφέρει θυσίες στον τάφο του Αχιλλέα που θαύμαζε ως πρότυπο Ανδρείας, καθώς είχε ταυτιστεί με τον ήρωα, τόσο από την Ιλιάδα, όσο και από τις διηγήσεις της μητέρας του, της Ολυμπιάδας, για τη συγγένειά του με τον αθάνατο Αχιλλέα. Στο Γρανικό ποταμό οι Έλληνες δίνουν μια εντυπωσιακή μάχη και ανοίγουν το δρόμο για την Ασία. Από εκεί, ο Αλέξανδρος αισθάνθηκε το μεγάλο χρέος να απελευθερώσει όλες τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Έφεσος, Μίλητος, Αλικαρνασσός, πατρίδες μεγάλων φιλοσόφων και ποιητών. Το γόρδιο της Φρυγίας σήκωσε με ορμή το σπαθί του και έκοψε στα δύο το δεσμό που ο μύθος ήθελε αυτόν που θα τον έλυνε να γίνει κυρίαρχος της Ασίας. Στην Ισό περίμενε τον Αλέξανδρο μια ακόμη λαμπρή νίκη επί των Περσών. Σε αυτή την κρίσιμη μάχη συναντιέται για πρώτη φορά με το μεγάλο βασιλιά Δαρίο. Μπροστά στην ακάθικτη προέλαση των Ελλήνων, οι Πέρσες τρέπονται σε άτακτη φυγή. Ανάμεσά τους, η οικογένεια του Δαρίου εκλιπαρούσε το έλεος του Μακεδόνα βασιλιά. Ο Αλέξανδρος, με ευγένεια ψυχής, τίμησε τη βασιλική οικογένεια.
Τύρος, Φινίκη, Συρία, Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο έμενε μιας θριαμβευτικής υποδοχής και αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος της χώρας του Νείλου. Οι ιερείς του ναού Άμωνα Δία τον ανακηρύσουν γιο του Θεού. Εκεί, σε μια μυστική τελετή στα άβυτα του ιερού, του αποκαλύφθηκε η δύναμη και η αδάμαστη θέληση να φτάσει πέρα από τα ανθρώπινα, να αγγίξει τα όρια της οικουμένης και να ενώσει τους ανθρώπους με έργα πολιτισμού. Στις χώρες που περνούσε σαν νικητής ή σαν φίλος, έστεινε πολιτείες με πρώτη την πόλη των πόλεων, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η διασπορά των ελληνικών πόλεων δημιούργησε συνθήκες σταθερότητας και ειρήνης. Για πρώτη φορά αναπτύχθηκε μια παγκόσμια οικονομική συνεργασία και τέθηκαν οι βάσεις για την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια θα γίνει μέσω επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Από την Αίγυπτο ο Αλέξανδρος συνεχίζει την πορεία του στη Μεσοποταμία. Στα Γαβγάμιλα συντρίβει τις αναδιοργανωμένες δυνάμεις του Δαρίου και καταλαμβάνει μία προς μία τις πόλεις του Μεγάλου Ασυρίου. Βαβυλώνα, Σούσα, Περσέπολη, Εκβάδυνα. Φτάνει απελευθερωτή στη Βαβυλώνα, περνώντας μέσα από τη μεγαλόπρεπη πύλη της, η Ιστάρ. Μετά την πτώση της Περσέπολης, σήμανε το τέλος της εκστρατείας του κοινού των Ελλήνων. Ο σκοπός είχε πραγματοποιηθεί. Απελευθερώθηκαν οι δρόμοι της Ασίας και οι θαλάσσιες επικοινωνίες έγιναν πιο ασφαλείς, ενώ τα ιερά και τα μνημεία των Ελλήνων δεν κινδύνευαν από την κατακτητική μανία των Περσών. Ο Αλέξανδρος με τους Μακεδόνες συμπολεμιστές του και με όσους από τους άλλους Έλληνες τον ακολούθησαν, συνεχίζει το ταξίδι του. Ο μεγάλος βασιλιάς των Περσών δολοφονείται άδοξα από τον διεκδικητή του θρόνου, τον Σατράπη Βίσο. Λέγεται πως οι δύο βασιλιάδες αντάλλαξαν τις ματιές τους για δεύτερη και τελευταία φορά. Με μεγαλοσύνη ψυχής ο Αλέξανδρος σκέπασε το ματωμένο κορμί του Δαρίου και έδωσε εντολή να μεταφερθεί η σωρός του στον τόπο των προγόνων του, στις Πασαργάδες. Από εδώ και πέρα ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του αχανούς περσικού κράτους, ενώ επιμένει να συνεχίσει την πορεία του αναζητώντας την άκρη του κόσμου. Η ορμή του να αγγίξει τον περιβάλλοντα ωκεανό τον οθεί στο πιο πέρα, στις Ινδίες αυτή τη φορά. Παρά τις αντιδράσεις των στρατιωτών του, τους πείθει να συνεχίσουν όχι με πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά με τη λαχτάρα της εξερεύνησης. Στον Ινδό ποταμό συγκρούεται με τις οργανωμένες δυνάμεις του βασιλιά Πόρου στη μάχη των Ελεφάντων. Η νίκη ήταν καθοριστική για την πορεία του στην Ινδία. Προς ανάμνηση της νίκης αυτής χτίζει την πόλη Νίκαια. Ο Αλέξανδρος, αφού μοιράστηκε το όραμά του με όλους τους λαούς της Ασίας και μεταφύτεψε μέσω αυτών τον ελληνικό πολιτισμό, σεβόμενος στους συμπολεμιστές του, αποφάσισε τη μεγάλη επιστροφή στη Βαβυλώνα. Στο δρόμο της επιστροφής, νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά στα μάτια του Μακεδόνα ταξιδευτή. Σε μια παράλληλη πορεία του στρατού και του στόλου, αρχίζει και η τελευταία περιπέτεια. Περνώντας μέσα από αχανείς ερήμους, δύσβατες περιοχές και δύσκολες συνθήκες επιβίωσης, ανοίγει καινούριους δρόμους επικοινωνίας, δίνοντας νέες προοπτικές στην εξέλιξη των πολιτισμών.
Μετά από αυτές τις δοκιμασίες, στα Σούσα, οργανώνει γιορτές όπου παίρνουν μέρος Έλληνες και Πέρσες. Ο Αλέξανδρος, αναζητώντας τον τρόπο να ενώσει τους ανθρώπους μετά από αιώνες αιματοχυσίας σε μια παγκόσμια συναδέλφωση, επινόησε το πάντρεμα των λαών μέσα από το πάντρεμα των ανθρώπων. Στα Σούσα δίνει εντολή για την τέλεση ομαδικών γάμων, με πρώτο τον ίδιο να νυμφεύεται τη Στατήρα. Ο γάμος αυτός ήταν συμβολικά η ένωση δύο λαών. Στη Βαβυλώνα προσφέρει θυσίες στους θεούς με τη σκέψη μιας καινούργιας εκστρατείας. Στο απόγειο των ονείρων του, που δεν πρόφθασε να πραγματοποιήσει, έφυγε στα 33 του χρόνια. Κανένα δεν θυμούνται οι λαοί 2.500 χρόνια μετά. Μόνον εκείνον, γιατί τα οράματα δεν είναι για ανθρώπους συνηθισμένους. Εκείνον θυμούνται που είχε τον ήλιο της Μακεδονίας στα μάτια του και βρίσκουμε τη μορφή του ακόμα σκαλισμένη στις πόλεις με το όνομά του από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ως την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη. Κανένας άξιος διάδοχος δεν βρέθηκε να ανάψει νεκρική πυρά για το μεγάλο άντρα και έμεινε το σώμα του ανέγγιχτο ανά τους αιώνες σε τάφο μυστικό. Και έμεινε ο Αλέξανδρος ένας αληθινός θεός. Περνώντας από τη μυστική πύλη της Αθανασίας, ζει ως τις μέρες μας, νέος, ωραίος και αιώνιος. Γεννήθηκε στην Πέλα, μα δεν πέθανε ποτέ, γιατί σημάδεψε στο πέρασμά του τις ψυχές των ανθρώπων.